Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σταθόπουλο, υποψήφιο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κύριε Σταθόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην τηλεοπτική εργασία που κάνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Και εδώ μια μικρή επισήμανση, μιας και είστε καινούργοι σε αυτό το πεδίο της ενημέρωσης, να υπηρετείτε πάντα την αλήθεια. Σχετικά με το δικό μας κίνημα, θέλω να σας πω ότι πρόκειται για ένα εθνικό, πατριωτικό, δημοκρατικό κίνημα. Σε εμάς όλοι οι καλοί χωράνε, για να το πω έτσι πιο λαϊκά. Δεν χωρίζουμε τους Έλληνες σε δεξιούς και αριστερούς. Το στίγμα το δικό μας ουσιαστικά είναι πατριωτικό και ξεκινάμε από την φιλοσοφική θεωρία, την ανθρωποκεντρική. Δηλαδή το κίνημά μας είναι ανθρωποκεντρικό, ελληνοκεντρικό. Πρώτα ο άνθρωπος και εν προκειμένου πρώτα ο Έλληνας. Αυτό είναι το δικό μας στίγμα και διαφέρουμε από τα άλλα κόμματα. Υπάρχουν στον πολιτικό στίβο αρκετά κόμματα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά σας με τα υπόλοιπα κόμματα. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Τα άλλα κόμματα είναι κόμματα, είναι κομματάκια δηλαδή. Δεν αντιπροσωπεύουν όλο τον ελληνικό λαό. Και τι λένε. Μερικοί λένε, ξέρετε, είμαστε δεξιοί, είμαστε αριστεροί, είμαστε συντηρητικοί, είμαστε κεντρώοι, είμαστε προοδευτικοί, είμαστε, δεν είμαστε. Σημασία δεν αντιπροσωπεύουν όλο τον κόσμο. Εμείς αντιπροσωπεύουμε όλους τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Βέβαια και σε εμάς εξαιρούνται τα άκρα των άκρων. Τι θέλω να πω. Δηλαδή αυτοί που είναι εχθροί της δημοκρατίας, του μεγίστου δημιουργήματος των Ελλήνων και εν πάση περιπτώσει αυτοί που είναι ζηλωτές του Χίτλερ και του Στάλιν. Αυτοί αποκλείονται από το δικό μας κίνημα. Να περάσουμε λίγο και στο πιο σημαντικό ίσως κομμάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο, γιατί πάνω σε αυτό έχει υποφέρει αρκετά τα τελευταία χρόνια και δεν είναι άλλο από το χρέος. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας για το χρέος? Καταρχήν το χρέος θα το αναπτύξουμε με δύο προσεγγίσεις. Όσον αφορά το εξωτερικό χρέος της χώρας και όσον αφορά τα χρέη των Ελλήνων. Προς τις τράπεζες, προς τα ταμεία, προς την εφορία κλπ. Εμείς δεν λέμε ότι, ξέρετε, θα διαγράψουμε το χρέος για να εξάρτητε Έλληνες. Λέμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Ότι εμείς είμαστε αξιοπρεπείς και θα πληρώσουμε πιο χρέος, το πραγματικό χρέος, όχι το υπονίδιστο χρέος. Και ποιο είναι το πραγματικό? Και θα πρέπει να πάμε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω από όταν μπήκαμε στο ευρώ, τότε δηλαδή που και στη συνέχεια κάποιοι, κυρίως οι Γερμανοί, δανείζονταν με 1% επιτόκιο από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και σε εμάς δάνειζαν με 6, με 7 και 8%. Αυτό είναι το υπονίδιστο χρέος. Θα πρέπει να μια επιτροπή, ελληνική πρώτα και διεθνής στην ανάγκη, να συντάξει, να κάνει μια έρευνα και να συντάξει ένα πόρισμα ποιο είναι το πραγματικό χρέος. Με 1% επιτόκιο ή με 0,50, με 0,25 ή με 1,5, ανάλογα κάθε χρόνο πόσο ήταν. Και αυτό θα το πληρώσουμε ενευθέτω χρόνο. Εμείς κρατάμε ψηλά το κεφάλι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι μας στους δανειστές. Τώρα να συμπληρώσω βέβαια για τα ιδιωτικά χρέη. Ποια είναι η θέση μας κυρίως στα χρέη, τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά προς τις τράπεζες? Θα έπρεπε κανονικά να γίνει μείωση του κεφαλαίου και αντίστοιχα των τοκοχρεωλησίων, δηλαδή του επιτοκίου και του κεφαλαίου τέλος πάντων η απόσβεση ανάλογα με τις περικοπές των μισθών και συντάξεων. Αν παράδειγμα είναι 30 ή 40% έχει κοπεί ο μισθός στη σύνταξη, ανάλογα πρέπει να κοπεί, να περιοριστεί και το χρέος, το κεφάλαιο δηλαδή του χρέους. Τη στιγμή μάλιστα που τα ακίνητα έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Και για μας αυτό ισχύει όχι μόνο για την πρώτη κατοικία, για όλα τα δάνεια. Μπορεί κάποιος να έχει πάρει ένα οικόπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Και κάτι αντίστοιχο για τις επιχειρήσεις που έχουν υποθηκεύσει κάποια ακίνητα. Πέραν τούτο, η θέση μας είναι αν κάποιος χάσει τη δουλειά του ή ένας επιχειρηματίας πέσει έξω, σε εισαγωγικά, θα πρέπει οι τράπεζες, βέβαια με
νόμο του κράτους να σταματήσουν κατά κάποιο τρόπο την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων για ένα διάστημα όσο δεν έχουν δουλειά. Και βέβαια πάντα με το να γίνεται αύξηση του κεφαλαίου. Όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να πληρώσει, θα πρέπει να αναστείλουμε την πληρωμή. Την αποπληρωμή του χρέους γενικώς. Και εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι το πιο σωστό, το πιο νόμιμο και το πιο ηθικό και το πιο ανθρωπιστικό. Για ποιο λόγο? Γιατί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών γίνεται από εμάς. Οι περικοπές των μισθών συντάξεων, η αύξηση της φορολογίας, του εισοδήματος, η φορολογία δήθεν πολυτελείας και δεν ξέρω τι άλλο, και ο έμφυα τώρα τελευταία, πάει στα ταμεία του κράτους και για να αποπληρώσουν το χρέος. Το χρέος, ποιο χρέος, αυτό που παίρνουν απ' έξω, το οποίο δυστυχώς το λένε και βοήθεια, αυτό είναι μεγάλη ειρωνία γιατί δεν είναι καθόλου βοήθεια, είναι δάνειο και αυτό, και πηγαίνει κατά το μέγιστον στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή, η ανακεφαλοποίηση γίνεται από εμάς. Δηλαδή, έμεσα, εμείς τα δάνειά μας τα έχουμε χρυσοπληρωμένα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Σταθόπουλε, το χρέος εμποδίζει για την ανάπτυξη μιας χώρας. Εσείς, σαν κόμμα, πώς βλέπετε την ανάπτυξη στη χώρα μας? Καταρχήν, η χώρα μας είναι ευνοημένη από τη φύση. Τρία μεγάλα κεφάλαια, θα σας έλεγα, είναι η παραγωγή, είτε είναι κτηνοτροφική, είτε είναι αλιεία, είτε είναι γεωργία, βγάζει τα καλύτερα προϊόντα σε όλο τον κόσμο, τα πιο νόστιμα. Επειδή τυχαίνει να έχω ταξιδέψει πολύ και να έχω δοκιμάσει και σε άλλες χώρες σε διάφορα παρεμφερή προϊόντα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει, όσον αφορά τα αρχικά, τα προϊόντα αυτά της φύσεως, εμείς να στηριχτούμε στην ποιότητα. Στην πρώτη ποιότητα, first quality, έτσι, και να είναι πιστοποιημένα και ενδεδειγμένα. Πέρα από αυτό, πέραν της παραγωγής, θα πρέπει στη δευτερογενή παραγωγή να στηριχτούμε όσον αφορά την τυποποίηση των προϊόντων και την επεξεργασία, τα παράγωγα δηλαδή από τα προϊόντα της φύσης, να γίνεται εδώ, να μην γίνεται κάπου αλλού. Δηλαδή, μην πουλάμε εμείς το λάδι μας με τους τόνους, με τα καράβια και κάποιοι να το συσκευάζουν και τον αλασάρουν και πολλές φορές και για δικό τους μάλιστα. Έτσι, δεν θέλω να πω πού, ο πολλής ο κόσμος ξέρει που, σε ποιες χώρες πάνε. Μετά από αυτό είναι ο τουρισμός βέβαια. Είναι πολύ σημαντικός, είναι η ναυτιλία και θα έρθω και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Θα πρέπει λίγο πολύ να στηριχτούμε και στον πολυτουρισμικό κατά κάποιο τρόπο τουρισμό. Η Ελλάδα δηλαδή πρέπει να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού παγκόσμιο. Όπου υπάρχουν σχολεία σε όλη την οικουμένη, έχουν ακούσει για δημοκρατία, έχουν ακούσει για Ολυμπιακούς αγώνες, έχουν ακούσει για φιλοσοφία, έχουν ακούσει για θέατρο, με ελληνική ορολογία, για δημοκρατία, όλα αυτά το ύψιστον δημιούργημα. Γι' αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους της γης, σε όλους τους ανθρώπους, δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο η επιθυμία να επισκεφτούν αυτή τη χώρα. Εμείς πρέπει να το καλλιεργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και σε κάθε περίπτωση να δημιουργήσουμε πανεπιστήμια και σχολεία σχετικά με τον πολιτισμό και όχι μόνο, και επιπλέον να δημιουργήσουμε εστίες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του δικού μας πολιτισμού, να διοργανώνουμε συνέδρια, να φιλοξενούμε φοιτητές και μαθητές πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από όλο τον κόσμο, γιατί αυτοί θα είναι οι καλύτεροι φίλοι μας, θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές στη χώρα τους. Έτσι λοιπόν, και βέβαια κάτι το πολύ γνωστό και τετριμένο είναι το γεγονός η πολυνομία που εμποδίζει τις επενδύσεις, είναι και άλλοι λόγοι, καθυστέρηση. Δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, το τι μπορεί να συμβαίνει στη χώρα μας και το τι φημολογείται. Σε κάθε περίπτωση, απόδειξη ότι δεν λειτουργούμε καλά σαν δημόσια διοίκηση είναι και το γεγονός ότι οι Έλληνες αριστεύουν εκτός Ελλάδος, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε σαν στις επιστήμες, στις τέχνες, στα πανεπιστήμια, καθηγητές και όλα αυτά, και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Άρα και κάτι φταίει εδώ. Και ξέρετε τι φταίει?
Φταίει η πολιτική. Η πολιτική και με ΙΤΑ και με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ. Η πολιτική. Να πάμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Η ανάπτυξη γενικά μας ενδιαφέρει όλους της Ελλάδας, όμως να πάμε περισσότερο και στον νομό Ιτωλό Καρδανιές, όπου είστε και υποψήφιος βουλευτής. Ο νομός Ιτωλό Καρδανιές είναι ένας από τους νομούς που υποφέρει αρκετά από την κρίση. Είναι όμως, έχει δυνατότητες όμως στον πρωτογενή τομέα και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν άλλοι νομοί. Θέλω να μας πείτε πώς θα αναπτύξετε τον τόπο μας, την Ιτωλό Καρδανιές. Έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε. Καταρχήν, ο νόμος Ιτωλό Καρδανιές είναι αλφαβητικά ο πρώτος νόμος της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ίσως το τελευταίο που μας ενδιαφέρει. Είναι ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση της χώρας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ο πιο ευλογημένος νομός από τη φύση. Γιατί έχει αυτή την ποικιλομορφία, τη μεγάλη ποικιλομορφία, με βουνά, με ποτάμια, με λίμνες, με μεγάλη ακτογραμμή. Και εν πάση περιπτώσει έχει και ένα ακόμη, το γεγονός ότι στα ορεινά μέρη, λόγω εγκατάλειψης, έχει μείνει φύση αμόλυντη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διατηρήσουμε τη φύση μας να μην επιβαρυνθεί με τοξικά. Τώρα πώς βλέπουμε την ανάπτυξη. Δεν είναι εύκολο η ανάπτυξη να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση, ο γεωργικός και κτηνοτροφικός τομέας και η αλληλεία, το αυγοτάραχο, όλα αυτά είναι πρώτης προτεραιότητας. Και οι άνθρωποι, κυρίως στην πεδιάδα της Τριχονίδας, του Αγρινίου, που καλλιεργούσαν καπνά, τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να στραφούν σε μια άλλη καλλιέργεια. Εκτός από αυτό, πρέπει να επενδύσουμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να γίνουν υδροελεκτρικά εργοστάσια, να μπουν πολλές ανεμογεννήτριες και ή δυνατόν αυτά τα έργα να είναι έργα κοινής ωφέλειας ή από τη ΔΕΗ ή να είναι από τους Δήμους. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας είναι και από τις επιχειρήσεις, αρκεί να γίνονται σωστά και να πληρώνουν τον ανάλογο φόρο. Πέραν τούτου, θα πρέπει να σκεφτούμε και το γεγονός των μνημείων. Η Ιτωλό Καρδανιές, ξέρετε, έχει πολλά μνημεία και δεν έχουν αναδειχθεί. Θα έλεγα ότι έχει πάρα πολλά φρούρια. Και θα μου πείτε γιατί έχει πολλά φρούρια. Γιατί ακριβώς ήταν το σταυροδρόμι της Δυτικής Ελλάδος. Δηλαδή, όσοι έρχονταν από τη Δύση και από το Βορρά περνούσαν λίγο πολύ από την Ιτωλό Καρδανιές. Και γι' αυτό το βλέπουμε και οι Ρωμαίοι εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα και στην Άφοδο κυρίως, αργότερα οι Βενετσιάνοι. Εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι και κυρίως οι Άγγλοι που κατήχαν τα νησιά του Ιωνίου Πυλάγος και είχαν κατά κάποιο τρόπο την πρόσβαση προς εμάς. Ήταν κέντρο δηλαδή η Ιτωλό Καρδανιές, ας πούμε, επιχειρήσεων, επαναστατικών επιχειρήσεων. Και έτσι εδώ λειτουργήσε και η κλεφτουριά και εν πάση περιπτώσει έχουμε και ένα ύψιστο πνευματικό μνημείο, το Μεσολόγγι. Και έχουμε και κάτι ακόμη που αφορά την Ναύπακτο και το κάστρο της Ναύπακτο. Ξέρετε, αυτό το κάστρο δεν έχει πέσει ποτέ με επίθεση. Όσες φορές άλλαξε χέρια, ήταν πάντα με κάποιες συνθήκες. Προσθέσω ακόμη κάτι σημαντικό σχετικά με τον τουρισμό. Υπάρχει και ένας τουρισμός που λέγεται ιαματικός τουρισμός. Η Ιτωλό Καρδανιές έχει πολλές ιαματικές πηγές, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Έχει μοναστήρια, θρησκευτικό τουρισμό. Και κάτι ακόμη που αφορά την Ναύπακτο, κυρίως την Ναύπακτο, είναι το γεγονός ότι πολλά γκρουπ επισκεπτών, τουριστών, που έρχονται από μακρινές χώρες, από Αμερική, από Κίνα, Ιαπωνία κλπ. Αυτά, ξέρετε, διοργανώνονται στην Αθήνα μονοήμερες, διήμερες και τριήμερες εκδρομές. Οι διήμερες κυρίως αφορούν Δελφούς Ολυμπία. Η Ναύπακτος μπορούσε να είναι ένα κέντρο διανυκτέρευσης και εν πάση περιπτώσει και να γίνει και ένας μικρός περιηγητικός περίπατος κατά κάποιο τρόπο και στην ορεινή Ναυπακτία και όχι μόνο. Επιπλέον, δηλαδή μεταξύ Δελφών και Ολυμπίας, να γίνεται διανυκτέρευση εδώ. Κάτι που εγώ το ονομάζω διερχόμενος τουρισμός. Κάτι ακόμη θα πρέπει να οργανωθεί
ο ελιμενισμός μεγάλων σκαφών, τουριστικών σκαφών, πάλι με το σκεπτικό ότι βγαίνοντας στην πόλη ή της Ναυπάκτου ή κάπου εδώ κοντά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούν από τα κρουαζιερόπλια οι τουρίστες να κάνουν μία εκδρομή στους Δελφούς και μία στην Αρχαία Ολυμπία. Γιατί είναι μία ώρα η διαδρομή στην κάθε περίπτωση. Αυτό νομίζω θα ωφελήσει πάρα πολύ την πόλη μας και εκεί θα στρέψουμε όσον αφορά τον τουρισμό τη δική μας προσοχή και εν πάση περιπτώσει τη δράση. Σας θα πω, έχετε διατελέσει παλιότερα δήμαρχος Πυλήνης. Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο πολιτεύεστε σαν υποψήφιος βουλευτής Ετώλο Καρνένιας. Καταρχήν ήθελα να σας πω, στην περίπτωση του δημάρχου δεν προτάθηκα από κανένα κόμμα, ούτε είχα τη φιλοδοξία αυτή. Απλούστατα, οι συγχωριανοί μου με κάλεσαν και με λαϊκή συνέλευση και με ψηφοφορία με εξέλεξαν παμψηφί υποψήφιο δήμαρχο, αρχηγό δηλαδή συνδυασμού. Όντας εγώ ένας ενεργός πολίτης, αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση και έτσι εκλέχτηκα τελικά δήμαρχος Πυλήνης εδώ της Ναυπακτίας. Αλλά αυτό δεν ήταν δηλαδή μια κατάκτηση για μένα η εκλογή. Για μένα, και είμαι περήφανος γι' αυτό, ήταν ότι πέρασα σαν δημιουργικός δήμαρχος και ένας ανθρώπινος δήμαρχος. Αυτό έχει σημασία. Τώρα θα μου πείτε γιατί γενικώς θα ασχοληθώ με τα κοινά όλης της χώρας. Και εδώ δέχτηκα μια πρόσκληση από τους ανεξάρτητους Έλληνες και την αποδέχτηκα. Γιατί είμαι λίγο πολύ ενεργός πολίτης. Πέραν τούτου, η δική μου κοσμοθεωρία έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Όντας εγώ αρχαιολόγος, ιστορικός τέχνης, δηλαδή μελετητής και δάσκαλος του ελληνικού πολιτισμού, δεν μπορούσα να είμαι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή να είμαι στην άκρη και να ενδιαφέρομαι μόνο για τον εαυτούλη μου. Αυτό είναι έξω από τη δική μου κοσμοθεωρία. Έτσι λοιπόν αποδέχτηκα την πρόσκληση και είμαι υποψήφιος και πιστεύω ότι εφόσον εκλεγώ, αν εκλεγώ, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό γενικά για την βελτίωση της χώρας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και ένας άλλος λόγος. Αυτό που λέει ο κόσμος ο λαός για το γαμώτο, με συγχωρείτε για τη φράση, δεν μπορώ να δεχτώ τον εμπεγμό της τελευταίας πενταετίας, την καταλήστευση, όχι μόνο την ατομική, αλλά εννοώ και των άλλων πολιτών της χώρας. Ωστόσο, βέβαια, είναι και κάποιοι άλλοι λόγοι που έχουν σχέση με τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός ο δικός μας είναι ο καλύτερος πολιτισμός στον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να το αναγνωρίσει, να το αμφισβητήσει κανείς. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί η ορολογία στις γλώσσες, στις δυτικές λεγόμενες γλώσσες και όχι μόνο, η ορολογία του υψηλού πολιτισμού είναι ελληνικές. Είτε αφορούν την φιλοσοφία, το θέατρο, την δημοκρατία, τις επιστήμες, τις τέχνες κλπ. Και εδώ δράτουμε τις ευκαιρίες να θέσω και το θέμα που αφορά την Εκκλησία. Τα πιο συστατικά στοιχεία ενός έθνους είναι η γλώσσα και η θρησκεία, ξέρετε. Και μετά τα ήθη, τα έθιμα κλπ. Εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν εμπέζουμε την Εκκλησία, γιατί δυστυχώς τι γίνεται. Άλλοι χρησιμοποιούν την Εκκλησία για πολιτικούς λόγους και άλλοι δηλώνουν άθη πάλι για τους δικούς τους λόγους. Εμείς ξέρουμε ότι η Εκκλησία, η θρησκεία και εν προκειμένου η Ορθοδοξία είναι μέσα στη ζωή των Ελλήνων. Το 85% και πλέον 100% των Ελλήνων είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Πέραν τούτου, οφείλουμε μια μεγάλη χάρη σαν έθνος στην Εκκλησία, γιατί τα χρόνια της σκλαβιάς, της τουρκοκρατίας, κρατήσανε τον πολιτισμό μας όρθιο, είτε αφορά τη γλώσσα, είτε αφορά την αρχαία μας παράδοση και ένα σωλό άλλα πράγματα. Αλλά και κάτι, και ένα τελευταίο, είναι και το γεγονός ότι μια κοινωνία χωρίς Θεό σημαίνει μια κοινωνία χωρίς σκοπό. Κύριε Σταθόπουλε, τι έχετε να πείτε στα νέα παιδιά, στη νεολαία που θα ψηφίσει και θα πάρει αποφάσεις ποιος θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει και αυτοί που θα μπουν στη νέα Βουλή?
Όπως γνωρίζετε, είμαι άνθρωπος που ζω μες στην κοινωνία. Δεν είμαι κρυμμένος ούτε σε ένα σπίτι, ούτε σε ένα γραφείο μόνο. Πέραν τούτου, και έτσι συναντώ πολλούς νέους και επικοινωνώ καλύτερα με αυτούς. Και έξω, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκω ελληνικό πολιτισμό. Και ένας από τους λόγους που πολιτεύουμε είναι και για τους νέους, κυρίως για τους νέους. Δεν είναι για μας, για τη δική μας γενιά. Γιατί κατά κάποιο τρόπο οι νέοι πολλοί να είναι απογοητευμένοι από τη δική μου γενιά, χωρίς να φταίμε όλοι όμως. Κάποιοι μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση και απολογούμαστε και εμείς, δυστυχώς, για κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μέσα στη ζωή του ελληνικού έθνους και των Ελλήνων, κυρίως των αρχαίων, υπάρχει μία λέξη που λέγεται αγώνας, αγών. Η κοσμοθεωρία των Ελλήνων είναι θεωρία, κοσμοθεωρία ζωής. Δηλαδή, από μας η απεσιοδοξία είναι μακριά από τη φιλοσοφία των Ελλήνων. Παράλληλα, η ζωή των Ελλήνων ήταν μια ζωή περιπέτειας και τα αρχαία χρόνια και τα και σήμερα ακόμη. Εκείνο που θέλω να τους πω στους νέους είναι να κρατάνε ψηλά το κεφάλι και κυρίως να αγωνίζονται. Και στο τέλος να έχουν οράματα και πιστεύω τα όνειρά τους κάποια στιγμή θα ικανοποιηθούν. Γιατί η ζωή χωρίς αγώνα είναι ανούσια ζωή. Αρκεί αυτός ο αγώνας βέβαια να είναι ένας αγώνας έντιμος και αληθινός. Τότε θα είναι και όμορφος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.